Είναι 25 Νοεμβρίου του 2016 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βγήκε και έκανα back το καινούργιο Kickstarter του Kingdom Death Monster. Είχα πάρει το παλιό, δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή να κολλήσω μινιατούρες και αυτά, αλλά αφού αρχίσαμε να παίζουμε δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Τώρα πριν λίγους μήνες τον Αύγουστο παίζαμε το Γιάννη και την Έλλη στις 5 το πρωί χωρίς να μπορούμε να σταματήσουμε. Οπότε βγήκε το καινούργιο Kickstarter για το expansion, το Gambler's Chest δεν μας λέει τι θα έχει μέσα. Ο Adam Puts δεν λέει τι θα έχει μέσα, το πήρα όσο πιο φθηνά γίνεται και το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να μην κάνει πάλι να έρθει όπως το προηγούμενο 3 χρόνια, δηλαδή να μην έρθει το 19 ή το 20, δηλαδή μέχρι το 19 και το 20 ποιος κάθε να περιμένει. Φαίνεται φοβερό από τα λίγα που έχει πει μέχρι τώρα, έχει πει για Philosophies, έχει πει για νέα τέρατα φυσικά και δεν μας έχει αποκαλύψει τίποτα άλλο, δεν έχει δείξει τίποτα. Το πήρα αμέσως κατευθείαν πρώτη μέρα, ελπίζω να είναι φοβερό και να μην αργήσει πολύ να έρθει. Και έτσι σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, παραλίγο 6 χρόνια αργότερα, έχω στα χέρια μου το Gambler's Chest. Πάρα πολύ βαρύ κουτί, σχεδόν πιο βαρύ από το βασικό. Και εδώ είναι οι μινιατούρες του. Αυτό εδώ λοιπόν έχει τις μινιατούρες, ανάποδα στο δείχνω, δεν πειράζει. Εννοούσα έτσι, miniature assembly. Και βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κουτιά είναι πιο μεγάλα από το αρχικό Kingdom Death Monster. Να το ανοίξουμε για να δούμε αν άξιζαν τα 6 χρόνια αναμονής. Πριν το ανοίξουμε, να δούμε λίγο το artwork που υπάρχει στο πίσω μέρος, καθώς μπροστά είναι το κλασικό μαύρο του Kingdom Death Monster, το ίδιο ακολουθεί και το Gambler's Chest. Λέει ότι απαιτείται το core game για να παιχτεί. 17 χρονών και πάνω, εγώ θα έλεγα 18, τέλος πάντων, ένας 4 παίκτες και εδώ βλέπουμε αυτό το ανατριχιαστικό artwork που έχει το παιχνίδι, ένα πελώριο πλάσμα και κάποιοι να προσπαθούν να γλιτώσουν από το στόμα, δεν θα έλεγα του λύκου, αλλά αυτού του περίεργου πλάσματος. Πολύ βαρύ. Και πάμε να δούμε το Gambler's Chest. Δεν ξέραμε τι έχει όταν το αγοράζαμε. Όπως είπα και νωρίτερα, εγώ το αγόρασα την πρώτη μέρα, εκεί το 2017, και δεν ήξερα τι έχει μέσα, ήταν ένα ρίσκο, γι' αυτό και ήταν σε πολύ φθηνή τιμή. Πάμε λοιπόν να δούμε, τώρα κοστίζει $400 συν μεταφορικά, συν ΦΠΑ, όπως ξέρω. Ο Βασίλης σίγουρα θα μας πει καλύτερα. Και τι έχουμε μέσα. Έχουμε 1, 2, ούψ, καινούργιο τερέν μοιάζει να έχουμε εδώ, καινούργια τερέν. Κάτι σαν δάχτυλα αυτά, πλάκα-πλάκα, ναι, σπασμένα, κάποια κομμένα. Ναι, σαν δάχτυλα, δεν είναι double-sided όπως και όλα τα τερέν του Kingdom Death, από πίσω είναι τελείως μαύρο όπως βλέπετε. Εδώ έχει ένα, σαν δέντρο μοιάζει, αλλά στην πραγματικότητα μοιάζει σαν κάποιος να κουβαλάει κάτι. Εδώ ένα θρυλικό όπλο το Kingdom Death, εδώ κάποιες λάμπες, κάποια lanterns. Και το άλλο έχει καινούρια tokens. Τα tokens αυτά είναι συν ένα torment και συν ένα S pressure και από την άλλη λογικά θα έχει τα αντίστοιχα. Όχι. Δεν έχει τα αντίστοιχα μείον ένα. Γιατί? Όχι, είναι μόνο συν ένα. Και το pressure και το torment και το S pressure. Και εδώ έχει ένα μείον ένα lag. Μάλιστα. Κάποια tokens σε χρώματα για τους χαρακτήρες, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι τα reroll, τα tokens για το reroll. Γιάννη, reroll δεν παίρνουν όλοι οι χαρακτήρες, ανάλογα με το path που διαλέγεις, έτσι Γιάννη. Μετά έχουμε ένα ταμπλό μάλλον. Ναι, ένα ταμπλό με εντυπωσιακό artwork, με τα κλασικά πρόσωπα στο δάπεδο, αλλά από κάτω αίμα ή λάβα, δεν είμαι σίγουρος, και ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο εδώ πέρα. Προφανώς θα χρησιμοποιείται για κάποιες από τις αποστολές, καθώς αυτό το campaign υποτίθεται ότι έχει extra αποστολές. Εδώ έχουμε ένα πάκο από character sheets για τους χαρακτήρες, σιγά μην φτάσουν όλα αυτά τόσο γρήγορα που πεθαίνουν. Λίγα gel, ως συνήθως, τα αγαπημένα μας, τα κάνουμε στην άκρη. Και μετά έχουμε, τι ζάρι αυτό, παράξενο ζάρι, θα δούμε σε λίγο πιο κοντά, και έχουμε και μερικά δεκάπλευρα κανονικά. Κάρτες και άλλες κάρτες και ένα τζέλ εδώ. Λέω κάρτες και κάρτες γιατί θα τα ανοίξω να τα δούμε πιο κοντά όλα αυτά.
Do not open until instructed. Ας μην το ανοίξω, δεν είναι. Εντάξει. Είπαμε έτσι. Λες αυτή τη φορά το insert να είναι χρήσιμο. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Το rulebook το οποίο θα το ανοίξουμε. Dreaded pack. The scout. Άρα λέει εδώ ότι όταν φεύγεις για κυνήγι μπορείς να ονομάσεις έναν survivor να είναι ο dreaded pack. Να φορέσει μάλλον το dreaded pack που είναι μάλλον κάτι στο κεφάλι. Item scout, stinky heavy, όχι δεν είναι στο κεφάλι. Μείον 2 movement. Και κάνει κάτι ωραία πραγματάκια. Εδώ έχουμε knowledge, philosophy, collective cognition. Κάτι καινούριο για τη φάση οικισμού λογικά. Και εδώ έχουμε πολλά θα τα δούμε σε λίγο. Πολλά πάντως. Καλά χαλασμός γίνεται, δεν τελειώσουμε ποτέ. Dividers, κάρτες και συγκεκριμένα rare resources. Απ' την άλλη έχουμε seed patterns που δεν ξέρω τι είναι. Εδώ έχουμε hit locations για καινούριους εχθρούς, ωραία. Εδώ έχουμε και άλλα dividers και άλλα dividers και άλλα hit location, hunt events μάλλον, strange resources και άλλα hit AI deck για τους εχθρούς. Εδώ τι έχουμε, knowledge που είναι καινούργια και δεν ξέρουμε τι είναι και άλλο knowledge, πολύ knowledge λοιπόν θα υπάρχει. Μεγάλες κάρτες που είναι, ρε φίλε πραγματικά αυτή η τύχη μου, το πρώτο που ανοίγω και εδώ είναι το murder. Όχι πάλι, όχι άλλο murder, δεν αντέχω. Αυτό είναι mini spoiler για τη συνέχεια του campaign του Kingdom Death Master παρεπιπτόντως. Και εδώ αυτά είναι τα philosophies λογικά. Deadism, verminism, phasism, θα τα ανοίξουμε σε λίγο. Και έχει κι άλλα, ναι, έχει κι άλλα. Gourmandism, regalism κλπ. Θα τα δούμε μετά. Αν μπορέσω να τα βγάλω φυσικά και κάτι μικρές καρτούλες of opportunity και εδώ ένα εξτρά κουτάκι ένα εξτρά κουτί το οποίο δεν ξέρουμε τι έχει, οπότε δεν φαίνεται άσχημα το insert, αλλά δεν θέλω να βιαστώ να πω μεγάλες κουβέντες γιατί δεν είμαι σίγουρος αν χωράει αυτά που θα έπρεπε να χωράει ή όχι. Θα το βάλω στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε όλα αυτά που έχουμε να δούμε τι είναι. Αυτά λοιπόν έχει μέσα. Το κουτί του Gambler's Chest, φυσικά υπάρχουν και τα character sheets και λοιπά που είπαμε, αλλά και αυτό εδώ το rulebook και ένα extra κουτί που θα δούμε σε λίγο, το οποίο έχει τις μινιατούρες. Ανάποδα, το κρατάω πάλι, δεν πειράζει. Εδώ βλέπετε ένας χαμός από κάρτες, χαλασμός από κάρτες ως συνήθως. Ευτυχώς δεν το έχω σλιβάρει το αρχικό Kingdom Death και μάλλον θα συνεχίσω έτσι και εδώ να μην είναι σλιβαρισμένο, γιατί εντάξει, δεν γίνεται. Ήδη έχω σλιβάρει μεγάλα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το rulebook λογικά. Το rulebook λοιπόν, να το φέρουμε και λίγο πιο κεντρικά για να βλέπουμε καλύτερα και λέει dedicated στον Jeffrey Andrew Whitehead. Δεν ξέρω ποιος είναι, κάποιος λογικά σημαντικός για τον Adam Puts. Και εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα, είναι 190 σελίδες. Από την 101 και μετά είναι τα story events, ενώ έχουμε και κάποια finale. Έχουμε κάποια game variants, ένα gallery και ένα glossary. Και εδώ στην αρχή υπάρχουν οι κανόνες στις πρώτες 106 σελίδες. Κανόνες του Gambler's Chest, καινούργιοι core κανόνες βλέπω προστίθενται. Ένα thank you, ένα ευχαριστώ από τον Adam Puts, τον δημιουργό. Λογικά ευχαριστώ όλους εμάς που περιμέναμε 6 χρόνια και εντάξει, εγώ ψέματα να μην πω. Κάποια στιγμή περίμενα ότι δεν θα έρθει ποτέ. Να που διαψεύστηκα. Μια ωραία ιστορία για άλλη φορά, γιατί βρέθηκα ξαφνικά με 2 Gambler's Chest, τέλος πάντων. Μία από τις φιγούρες που υπάρχει στο παιχνίδι και εδώ έχουμε τα περιεχόμενα του Gambler's Chest Expansion. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν με γκρίζο Core Rules, με μαύρο Story Events και με άσπρο Variants, τα οποία δηλαδή αν θες τα χρησιμοποιείς, αν δεν θες δεν τα χρησιμοποιείς. Και εδώ υποτίθεται ότι έχει και Collection Stores για να χωράνε όλα, θα το δούμε αυτό, δεν θέλω να πω κάτι από τώρα. Sculptures είναι, οι φιγούρες είναι στο άλλο κουτί αυτό που δεν έχουμε ανοίξει ακόμα, βλέπουμε όμως Patterns and Seed Patterns. Κάρτες λέει που επεκτείνουν τι μπορεί να χτίσει ο οικισμός σου. Counters and Counters. Scouts of Death. Survivors λέει που θέλουν να κουβαλάνε το βάρος της ανακάλυψης μετά από ένα καταστροφικό κυνήγι. Wanderers.
Survivors με παρελθόν, με ιστορία που βγαίνουν από το σκοτάδι. Νέα τέρατα. Α, τα τέρατα είναι ο βαθικόκκινος κροκόδιλος, Smog Singers, Atnas, ο βασιλιάς. Α, ο ίδιος. Τώρα είχαμε το χέρι του βασιλιά και τώρα θα έχουμε τον βασιλιά. Ο Gambler και το God Hunt, το χέρι του Θεού. Ark Survivors, που έχει λέει αυτό το κομμάτι, Collective Cognition, Philosophies και Knowledge, και Dream Keeper Campaign, ένα νέο campaign λέει, που ενώνει όλο το καινούργιο περιεχόμενο. Μιας και αναφέρουμε εδώ ένα καινούργιο campaign, είπαμε με τον Γιάννη και την Έλλη, αν μπορέσουμε αυτό το χειμώνα να παίξουμε ένα Dream Keeper Campaign. Βλέπουμε φυσικά εξαιρετικές φιγούρες, εντάξει αυτό δεν χρειάζεται να το δούμε εδώ. Και εδώ έχουμε λίγο μεγαλύτερη ανάλυση σε όλα και βλέπουμε το Narrative Sculptures και το Character System. Patterns και Seed Patterns. Τα Patterns λέει είναι Inspiration, είναι έμπνευση και επεκτείνουν το τι gear μπορούμε να φτιάξουμε. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Θα ήθελα φυσικά να το δω στην πράξη πώς λειτουργεί. Extreme Innovations ενδεχομένως. Encounters. Και ένα καινούργιο Encounter Board και καινούργια Hunt Event Cards. Το Encounter Board είναι αυτό που είδαμε πριν. Και οι Bone Eaters. Bone Eaters φαίνονται όλοι πρικισμένοι. Μάλιστα. Scouts of Death είναι αυτός ο μηχανισμός, αν αποτύχεις τι γίνεται. Και βλέπουμε ότι έχει κάποιον εξτρά εξοπλισμό που είδαμε πριν, το Scout Gear Grid, που μπορείς να βάλεις 4 πράγματα και ένα καινούριο Settlement Location, μάλιστα. Οι Wanderers είναι αυτοί οι 4. Μία είναι, Wanderer Luck. Είναι optional, λέει, visitor στον οικισμό σου. Και έχουν τη δική τους ατζέντα και το δικό τους εξοπλισμό και φυσικά ένα booklet. Μόνο έναν έχει μέσα, τον την τύχη. Μάλλον γυναίκα μοιάζει. Και μετά είναι οι εχθροί, ο Crimson Crocodile, ένα λέει κτίνος βουτυγμένο στο αίμα, το οποίο κάνει μανίπιου λέει το vitality και το γέλιο του αντυχεί στα αυτιά σας, καθώς αυτό το τέρας λατρεύει να τρομάζει, να γεμίζει με τρόμο τους survivors. Smog Singers, αυτές εδώ δηλαδή οι κυρίες τραγουδάνε. Ναι, εδώ λέει ότι είναι ειρηνικοί ταξιδιώτες που ζητούν συμπόνια. Ναι, για κάποιο λόγο πολύ αμφιβάλλω. Atnas, ο Child Eater, μάλιστα. Αυτό είναι τέρας λέει με αμνησία. Και ψάχνει συνεχώς τη χαρά και τον οδηγεί αυτό στο να τρώει παιδιά. Ζόρικος. Ακούγεται. Και διαστραμμένος. Ο Gambler είναι αυτός που είχε κουβαλάει αυτή την μπάλα από σώματα. Ή πτώματα, δεν ξέρω. Λέει είναι ότι είναι ο δίδυμος, είναι ο θεός βασικά, όχι ο δίδυμος, ο θεός με τα δύο τσίνης, με τα δύο πηγούνια, ο θεός του τζόγου και των παιχνιδιών. Ένα τέρας με μοναδική προοπτική που φτάνει πέρα από κάθε πιθανότητα. Μάλιστα. Ζωγαδόρος, μας ταιριάζει. Εδώ είναι ο ίδιος ο βασιλιάς, ένα πλάσμα υπέρτατης δύναμης που μετατρέπει τον ήχο σε ενέργεια. Ακόμα και το χτύπημα της καρδιάς ενός survivor μπορεί να γίνει μια έκρηξη που να διαλύσει το σώμα του, άρα αυτός έτσι λειτουργεί. Και το χέρι του Θεού, God Hand, είναι το κλασικό hand, το οποίο όμως έχει μεταμορφωθεί λέει και έχει γίνει μια ανελέητη φωνική μηχανή. Λες και το απλό hand ήταν εύκολο. Okay. Ark Survivors, εδώ είναι οι Wielders of Philosophy. Φιλοσοφία λοιπόν. Και έχουν extra rewards, knowledge cards, philosophy cards και philosophy books. Πλάκα, πλάκα. Και εδώ βλέπουμε ότι οι Wanderers έχει τις δικές του knowledge cards. Μάλιστα, έπαιζα να μην τις μπέρδεψα έτσι πως τα έβαζα. Και εδώ είναι το campaign που μας λέει και ξεκινάμε με τον πρόλογο στην επόμενη σελίδα. Ένας καινούριος πρόλογος, τον οποίο δεν θα κάνω spoil, καθώς θέλω να τον κρατήσω για κάποιο επόμενο campaign, οπότε θα προχωρήσω τον πρόλογο και θα πάμε στο πρώτο τέρας, ο οποίος είναι ο Crimson Crocodile, ο οποίος βλέπουμε εδώ βγαίνει μέσα σε μία λίμνη από αίμα. Και έχει 6 movement και 6 toughness, φυσικά είναι ο εισαγωγικός του προλόγου, είναι πιο απλός, με συγκεκριμένες κάρτες στο AI deck του και συγκεκριμένα wounds ενδεχομένως να στείλουμε. Και εδώ σου εξηγεί στο People of the Dream Keeper το campaign, πώς κάνεις το setup, ποια disorders μπαίνουν, ποια όχι, ποια fighting cards παίζουν και ποια όχι, μάλιστα, και τι αλλαγές γίνονται στο settlement phase και στη φάση κυνηγιού. Και εδώ έχουμε καινούργιους κανόνες,
Συγκρόνικα τάκ. Επίθεση δηλαδή μπορεί να χτυπήσει πολλούς survivors σε μία ζώνη. Μάλιστα. Vibration damage, range attacks, repeat AI type, καινούριο, το repeat δεν το θυμάμαι το πράσινο, το οποίο γίνεται λέει γύρω κάθε γύρω και συνέχεια δυναμώνει. Ου, μάλιστα. Συγκινητικό. Compulsive reaction, σε αναγκάζει λέει το παιχνίδι να κάνεις κάτι. Και αυτό δεν υπήρχε. Indomitable resources, και εδώ έχουμε excluded cards, είναι κάτι που πρέπει να βγουν από το deck σου λέει, για να παίξεις. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε campaigns, nodes and pillars. Λοιπόν, campaigns. Όταν παίζεις ένα campaign, λοιπόν, Kingdom Death, συνήθως μπορείς να βάλεις την τάξη όσα expansion θέλεις και λοιπά αν έχεις. Εγώ τα έχω όλα που έχουν βγει μέχρι τώρα. Και σου λέει εδώ ότι μπορείς σαν node ένα quarry να βάλεις ή το white lion ή το gorm ή τον crimson crocodile. Node 2 quarry, screaming antelope, speedy kills, flower knight κλπ. Οπότε σου δίνει κανόνες. Α, και node 4 quarry, dung beetle knight, lion god και the king. Ενώ ο Dragon King και ο Sun Stalker είναι στο Quarry 3. Μάλιστα. Και μετά είναι η αντίστοιχη Nemesis, Butcher ή Manhunter, Kingsman, Lion Knight, Slenderman ή Atnas. Το χέρι είναι ο μόνος τρίτου level Nemesis. Και τα Core Monsters, Watcher, Gambler, Dragon King και Sun Stalker και Finale κλπ. Και σου λέει πώς μπορείς να το κάνεις customize το campaign, ανταλλάσσοντας τέρατα στο κάθε Quarry, στο κάθε Node ή ανταλλάσσοντας Nemesis στο κάθε Node. Και εδώ πώς μπορείς να κάνεις ένα Advanced Kingdom Death Master campaign λέει που περιέχει δύο ή περισσότερα pillars. Μάλιστα, αυτό φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να το διαβάσω αναλυτικά. Και μετά πάμε στους κανόνες του extra που έχει το κάθε τέρας. Εδώ δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρεια. Υπάρχουν Swordcraft cards, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν παίζει ο Atnas. Ο Atnas είναι εκείνος ο τρελός που τρώει παιδιά που είπα και έχει μια αρχαία τέχνη ξυφασκίας την οποία προφανώς προσπαθείς να μάθεις από εδώ. Με αυτές τις κάρτες. Εδώ είναι ο βασιλιάς ο ίδιος με τις energy cards, αφού μετατρέπει τα πάντα σε ενέργεια, ακόμα και τον ήχο. Φοβερό. Gambler, Godhand και κάποιες new rules, και εδώ είναι τα σύμβολα των τεράτων. Ark survivors, πώς μπορείς να προσθέσεις τους Ark survivors, οι οποίοι έχουν philosophies, knowledge και collective cognition, συλλογική συνείδηση δηλαδή, η οποία έτσι, γεννιέται, δημιουργείται στον καταβλισμό. Φιλόσοφοι με τις κάρτες φιλοσοφίας και ένα βιβλιαράκι που έχει κάθε μία. Κάνεις λέει ένα philosophy deck με μία core philosophy, μία starting και δύο random tier ένα philosophies και μετά μπορείς να ξοδέψεις XP, μάλλον όχι, όταν φτάσεις στο πρώτο XP milestone, δηλαδή με 200 XP, μπορείς να κάνεις adopt μία philosophy και έχει και κάποια βιβλιαράκια αυτά που είπα που σου εξηγούν πώς λειτουργούν. Ενδιαφέρον φαίνεται το σύστημα, καθώς ο καθένας θα μπορούσε να έχει διαφορετική φιλοσοφία για να άλλοι συμπληρώνονται. Εδώ είναι τα knowledges που είναι τεχνικές μάχης κυνηγιού και settlement. Δεν είναι σαν τις fighting cards. Και αυτό η διαφορά λοιπόν που έχουν είναι τα knowledges μπορούν να εξελιχθούν από μία ιδέα σε ένα πανίσχυρο όπλο αν είσαι αρκετά προσεκτικός και παρατηρητικός. Βλέπουμε εδώ, tenacity 1. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να το βελτιώσεις και να πας και στο 2, ενδεχομένως και στο 3. Και βλέπουμε, βλέπουμε εδώ πώς προχωράει με πετυχημένο observation. Όταν ξοδεύεις survival token, πάρε συνέλεξη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα knowledge και εδώ εξηγεί πώς κάνουν level up, αυτό που είπα πριν. Οι καινούργοι survivors τι knowledge παίρνουν. Και εδώ είναι η συλλογική συνείδηση, το collective cognition, πότε ενεργοποιείται. Πολύ διάβασμα γενικά βλέπω να έχει. Narrative sculptures, η οικογένεια Axerman είναι με τα τσακούρια. Έχει όλες αυτές τις φιγούρες μέσα. Λοιπόν, ο Γιάννης θα έχει πολύ βάψιμο να κάνει, παιδιά. Φαίνεται φοβερές, ο τελευταίος Axeman, Tough Guy, Skull Eater, Champion of the Goblin. Αχ, να μην θυμηθούμε τον Goblin, τέλος πάντων. Ένελι, τον Goblin, καλό. Father and Son, Cockroach Queen, Dark Eye, Herb Gatherer. Βλέπουμε ότι έχει φοβερές φιγούρες, αν υπάρχουν όντως μέσα, λογικά θα υπάρχουν για να τις δείχνει, βέβαια. Imitation Butcher Armor. Μάλιστα. Και κάποιες κάρτες χαρακτήρων. Δεν το είχα δει ότι έχει και μάλιστα διπλό από ό,τι φαίνεται σελιδοδείκτη. Εδώ είναι οι κόκκινες κάρτες Encounters και βλέπουμε ότι υπάρχουν Initiative, Opportunity Cards, Counter Cards και Critical Wound Cards για όλα αυτά που γίνονται στο Encounter Showdown, κάτι διαφορετικό λοιπόν. Ζάρια ζωής, Life Dice, λογικά είναι... Να είναι αυτά? Μπα, αυτά έχουν περίεργα σύμβολα. Όχι, λογικά δεν θα είναι αυτά. Ούτε ξέρω τι είναι αυτό ακόμα το ζάρι, δεν έχω καταλάβει.
Encounter Hunt Events, Encounter Showdown, καινούριο. Encounter Showdown δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Γενικά τα Encounters είναι κάτι καινούριο. Patterns, επίσης κάτι καινούριο. Υπάρχουν κάρτες. Κάρτες εννοώ με patterns. Και μπορείς να τις κάνεις craft, λέει. Ναι, δεν. Είναι αυτό που ουσιαστικά είναι κάτι σαν ιδέα. Το scout, τον είπαμε, είναι αυτός που έχει ένα extra grid και μπορεί να βάζει εκεί αντικείμενα αν αποτύχει κάποιο showdown με scout, όταν κάτι κερδίζεις. Αλλά έχεις μείον 2 movement και λοιπά που είπαμε πριν. Οι wanderers, αν θες να τους βάλεις. Είπαμε ότι μόνο ένας υπάρχει εδώ, ο E-Luck. Εδώ είναι κάποια scout hunt events. Και μετά, δεν θέλω εδώ να κάνω κανένα σπόλιο γιατί αυτά είναι φοβερά. A Song for the Darkness. Βλέπουμε και εξαίσιο artwork όπως πάντα. Κάπου εδώ όμως σταματάω με το rulebook. Δεν θέλω να κάνω spoil σε τίποτα. Εδώ τώρα. Εντάξει, τα ζάρια τα βάλω στην άκρη και το άλλο που είδαμε. Do not open until instructed. Προφανώς το βάλω στην άκρη. Και εδώ βλέπουμε τώρα πολλές κάρτες. Δεν θέλω να τις δείξω όλες, άλλωστε αυτό θα ήταν και κάτι αδύνατο. Starting gear ας πούμε. Ξεκινάμε εδώ με ένα bloody cloth. Όλοι έχουν λοιπόν ένα bloody cloth. Συν ένα insanity και δίνει armor σε όποια τοποθεσία θέλεις, εσύ διαλέγεις, δεν ανάγκη δηλαδή να είναι στο waste, αυτή είναι η διαφορά που έχει με το κανονικό. Πολλές κάρτες με αντικείμενα που μπορούμε να κάνουμε craft στις καινούριες τοποθεσίες του παιχνιδιού που λογικά δεν είναι αυτές, αυτά είναι τα settlement events, καινούρια settlement events και είπαμε πάλι murder και skull eater, ενδεχομένως αυτά μιας και υπήρχαν να είναι διορθωμένα, δεν ξέρω. Birth, death, first, crimson day, mysterious eggs, lamplighter, ballad of the butcher, shapes in the darkness, velvet fog. Φαίνονται φοβερά. Scout discovery, αν παίζεις με τον scout το mechanism, staircase of blood, nest of birds, rock eater, crystal fire pit, king's last meal, white lions collection. Μέσα είχε και κάποια, τα έχω εκεί στην άκρη, και κάποια έτσι, artwork ας πούμε, τα οποία είναι όπως πάντα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι τα philosophy βιβλιαράκια. Το dreamism είναι αυτό, philosophy of death. Ενδεχομένως όλα να είναι philosophy of death. Ναι, όλα philosophy of death λένε. Που σου λένε who or what is the dream keeper και σου δίνουν κάποιες ιδιότητες και διαφορετικά bonuses στα hunt XP όταν ανεβαίνεις. Σου λέει ότι αν έχεις το gaming gazebo σαν τοποθεσία, τότε πηγαίνεις στο divergent rank of the book instead. Άρα έχει dreamism, 4 επίπεδα και το absence of meaning. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν. Το luck, το wanderer, που εδώ θα είναι η agenda αλλά και οι ιδιότητές του. Και κάποια events ενδεχομένως που θέλουμε να κάνουμε αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το luck. Εδώ θυμίζω έχουμε κάποια critical wounds που είπα πριν, τα οποία είναι στα encounters. Counters επίσης για τα encounters. Analyze muscle, curvent palm, chiropractic touch και επίσης εκεί έχουμε και αυτές τις κάρτες που είναι off opportunity, blood map off opportunity, entrail spiller off opportunity κλπ. Είναι για τα encounters που ακριβώς δεν ξέρω πως λειτουργούν. Φυσικά έχουμε πάρα πολλές κάρτες hit location για τα διάφορα τέρατα. Ου, τι ανοίξαμε εδώ, ποιος ξέρει ποιο τέρας είναι αυτό. Majestic chest με critical, κάποιες να είναι super dense όπως πάντα, κάποιες να είναι impervious, κάποιες να είναι first strike κλπ κλπ. Δεν θα τις δούμε φυσικά αναλυτικά, έχει πολλές hit location κάρτες, πολλές AI κάρτες, death vestment, αυτές εντάξει είναι legendary, πάμε σε κάτι πιο απλό, εδώ πάμε στα advanced ας πούμε, king sword, king sword, συγκρόνικα τάξη σε όλους αυτούς, με 7 ζάρια και χτυπάει στο ένα συν και κάνει 8 damage. Okay. Δεν περιγράφω άλλο, εδώ έχουμε rare resources που μπορείς να πάρεις από τους, stone infant, που μπορείς να πάρεις fluted bone, από τα τέρατα που σκοτώνεις. Εδώ είναι αυτά με τα patterns. Καταρχήν τα swordcraft που είπαμε ότι μπορείς να τα κάνεις μόνο αν πολεμάς αυτόν τον Atnas που μαθαίνεις να κάνεις synchronic attack κλπ. Και έχουμε κιόλας εδώ κάποιες κάρτες secret fighting cards που προστίθενται λογικά στο deck που έχεις actualized god of cheaters κλπ. Και κάποια seed patterns τα οποία δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς λειτουργούν, δεν έχω ιδέα, αλλά εδώ βλέπω ότι ξοδεύεις υλικά για να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία σου δίνουν κάποια bonus. Εδώ είναι rewards από τα encounters,
Ναι. Εδώ είναι οι κάρτες Knowledge. Mirror Eyes 3. Queen of Hands. Chosen 1, Chosen 2, Chosen 3. Αλλάζει ιδιότητα, αλλάζει για το πώς μπορείς να βελτιωθείς. Strange Resources. Εντάξει, τώρα είναι κάποια resources εδώ πέρα. Ξέρω, δεν χρειάζεται να τα πολύ δούμε. Εδώ έχουμε κάρτες Innovation, καινούργιες, Morgue, Drafting Table κλπ. Κάποια Hand Events. Bone Eater, σαν πολλά να έχει. Και κάποια specific hunt events για όταν πολεμάς τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, missing faces, silent landscape κλπ. Κλπ. Και seed pattern gear για όταν έχεις τα seed patterns του τι μπορείς να κατασκευάσεις, μια rawhide bandana ας πούμε. Εδώ έχουμε τις κάρτες των εχθρών, ανάλογα με το level τους, και από πίσω φυσικά έχουμε το basic actions τους, κάποιες κάρτες που Jack of Dreams, δεν έχω ιδέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει και αυτό το κουτάκι εδώ. Και το κουτάκι αυτό έχει κάποιες, δεν το έχω ανοίξει, δεν είχα ιδέα. Α, εδώ είναι για τους Bone Eaters, τους παύλα εχθρούς ή δικούς μας, δεν είμαι σίγουρος, Bone Eaters. Εδώ έχει κάποιες τοποθεσίες. Συγγνώμη για το θόρυβο. Τι μπορούμε να χτίσουμε, αυτό που λέγεται Corusium. Crimson Crockery. Ναι, αυτό είναι σε κάποια σύμβολα, ενδιαφέρον. Forum, Gaming, Gazebo, Kingsmith, και εδώ μου ξέφυγε και ένα, Keeper of Dreams και Outskirts. Λογικά θα είναι τοποθεσίες για το campaign αυτό που συνδυάζει όλα τα expansions. Εδώ έχουμε κάποιον εχθρό, λογικά, του expansion. Και εδώ έχουμε για τον Crocodile κάποιες, όχι, character cards, και κάποιες κάρτες επίσης από CD patterns που μπορούμε να φτιάξουμε. Ωραία, φαίνονται όλα αυτά, και πάμε πριν κλείσουμε να δούμε και τις μινιατούρες λίγο. Εδώ έχουμε λοιπόν το κουτί με τις μινιατούρες του Gambler's Chest. Εδώ λέει build.kingdomdeath.com. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουν οδηγίες. Όχι σαν το αρχικό Kingdom Death που το φτιάξα χωρίς οδηγίες μόνος μου. Και εντάξει, εδώ τώρα τι να δείξουμε, εδώ γίνεται χαλασμός. Δες βάση ας πούμε που έχει εδώ. Εδώ λογικά θα μπουν πάνω όλα εκείνα τα πτώματα. Ευτυχώς έχει νούμερα ρε, μπράβο, πώς το πάθατε ρε. Δείτε εδώ, δείτε. Ευτυχώς έχει νούμερα που λέει σε ποια εγκοπή, σε κάθε εγκοπή ποιο μπαίνει. Εδώ λέει το 87 κλπ κλπ. Ευτυχώς. Όχι όπως τα χέρια του Φίνικα που ήθελε να μαντεύεις που μπαίνει το καθένα. Ναι, για τις φιγούρες βασικά τι να πω. Είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ εντυπωσιακές. Όπως και όλα όσα σχετίζονται με το Kingdom Death Master. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι δύσκολο να δείξουμε και σπρούς τώρα έτσι. Και ήδη το βίντεο έχει κρατήσει πολλή ώρα. Οπότε πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Το Gambler's Chest Expansion λοιπόν, για το Kingdom Death. Ένας σκασμός από πράγματα, φαίνεται να έχει περισσότερα από τα πράγματα που είχε το αρχικό Kingdom Death. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που το πήρα την πρώτη μέρα σε αυτή την πολύ προνομιακή τιμή, καθώς πλέον είναι αρκετά ακριβό. Και πάλι όμως μου φαίνεται ότι αξίζει, σαν να κάνει το παιχνίδι ένα τελείως καινούριο, τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Καινούργιοι εχθροί, φιλοσοφίες, patterns, εξτρά κομμάτια που μπορείς να τα βάλεις κατά το δοκούν αν θες να κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Νέα events φυσικά που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, καθώς η έκπληξη είναι πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στο Kingdom Death. Και γενικά μόνο καλά λόγια έχω να πω. 6 χρονάκια ήταν αυτά, άμα ήθελα μην έλεγα και καλά λόγια. Σε έλεγα μα τι βόδι είναι αυτός ο Adam Puts που άργησε τόσο πολύ να το στείλει. Αλλά όχι, δεν το πω αυτό. Βέβαια, κατά καιρούς πολλές δικαιολογίες. Όχι, χιονίζει στη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν χιονίζει στη Νέα Υόρκη σήμερα και δεν μπορώ να δουλέψω κλπ. Τέλος πάντων, 6 χρόνια μετά είναι στα χέρια μας. Είδαμε τι έχει. Ακούω τα δικά σας σχόλια. Αν σας φάνηκε το ίδιο εντυπωσιακό με το πώς φάνηκε σε μένα. Ειδικά όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με το Kingdom Death ή αν έχετε δει το playthrough στο κανάλι. Αν δεν έχετε δει το playthrough στο κανάλι, σας προσκαλώ να το δείτε. Καθώς είμαστε κοντά εδώ που το συνεχίζουμε, μια και ήρθε και αυτό έτσι, έχει αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον για το Kingdom Death Master, και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.